μέσα στο καλοκαίρι, σε τέτοιες συνθήκες, να έρχονται οι φίλοι εδώ και να συζητάμε πολιτικά. Γι' αυτό το θεωρώ και πάρα πολύ σημαντικό. Και δείχνει και μια πολύ μεγάλη, τουλάχιστον αγωνία που μοιραζόμαστε όλοι για την επόμενη μέρα και του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, αλλά κυρίως για την επόμενη μέρα στην ελληνική κοινωνία. Θέλω να σας καλέσω, ξεκινώντας, να κοιτάξουμε λίγο αυτό το καλοκαίρι που περνάμε. Είναι το καλοκαίρι του εκλογικού θριάμβου του κυρίου Μητσοτάκη, σωστά. Σωστά. Τι είναι αυτό το καλοκαίρι για την ελληνική κοινωνία? Τι ακριβώς έχει συμβεί αυτές τις μέρες από τη στιγμή της εκλογής του κυρίου Μητσοτάκη μέχρι σήμερα? Μπορούμε να διαλέξουμε αυτή τη φέτα του χρόνου και να δούμε τι ακριβώς συνεπάγεται για την ελληνική κοινωνία αυτή η διακυβέρνηση. Μιλάμε εδώ σήμερα και η Ελλάδα καίγεται κυριολεκτικά από άκρη σ' άκρη, κυριολεκτικά. Εκενώνονται πόλεις, εκενώνονται χωριά, εκενώνονται οικισμοί, δόθηκε νοσοκομεία, δόθηκε σήμα εκένωσης μέχρι και στα Λιώσια, 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, για να καταλάβετε. Στην πραγματικότητα, ολόκληρη η χώρα λαμβάνει μήνυμα εκένωσης. Πριν από λίγο, μάθαμε ότι 18 άνθρωποι βρέθηκαν απαθρακωμένοι στο δάσος της Δαδιάς. 30 έγιναν, 26. Ανακοινώθηκε. Αν λάβεις υπόψη σου, και αν λάβουμε υπόψη μας, και τις απώλειες τις χθεσινές και τις απώλειες του Ιουλίου, μιλάμε για τουλάχιστον 30, αυτές που ξέρουμε, απώλειες ανθρωπίνων ζώων. Και εδώ καταραίει απολύτως αυτό το ψεύτικο, το επίπλαστο αφήγημα, ότι τάχα έχουμε μια κυβέρνηση που πρωτίστως προστατεύει τις ανθρώπινες ζωές στις περιπτώσεις των φυσικών καταστροφών και των πυρκαγιών. Και βλέπουμε ότι η φυσική καταστροφή και η καταστροφή του φυσικού πλούτου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την απειλή της ανθρώπινης ζωής. Αυτό που βιώνουμε στο ζήτημα των τεράστιων πυρκαγιών που σαρώνει τη χώρα, περιουσίες χάνονται, κόποι μιας ζωής χάνονται, ζώα εκατοντάδες έχουν χαθεί, δασικές εκτάσεις, η μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή στην Ευρώπη φέτος, η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη έκταση ανά μέγεθος χώρας που έχει καεί στις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και αυτό που βιώνουμε είναι ένα κράτος επιτελικό εντός εισαγωγικών που δεν είναι απλά αναποτελεσματικό. Είναι ένα κράτος επιτελικό που έχει καταδείξει να είναι προσβλητικό.